Μετά από εβδομάδες εντατικών και δύσκολων διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε στους εκλεκτούς για την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών. Οι 27 άναψαν το πράσινο φως για την ανανέωση της θητείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο τιμόνι της Κομισιόν για άλλα 5 χρόνια. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντώνιο Κώστα, θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για θητεία 2,5 ετών με δυνατότητα ανανέωσης, και η Εστονή Πρωθυπουργός Κάγια Κάλας, η επόμενη ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απομένει η τελική έγκριση του Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήθελα ξεκάθαρα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους ηγέτες που ενέκριναν την υποψηφιότητά μου για μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και είμαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ αυτή την πολύ ιδιαίτερη στιγμή, ελπίζω σύντομα στην οθόνη μας, με τον Αντώνιο Κώστα και την αγαπημένη μου φίλη Κάγια Κάλας. Παραφωνία στο πανηγυρικό κλίμα, η στάση της Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός απήχε από την ψηφοφορία για τη φον ντερ Λάιεν και καταψήφισε τις υποψηφιότητες του Αντώνιο Κώστα και της Κάγια Κάλας, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της σε μια διαδικασία που αφήνει εκτός νυμφώνος τη συντηρητική δεξιά παράταξη, παρά τη μεγάλη άνοδο που σημείωσε πανευρωπαϊκά στις ευρωεκλογές. Πράγματι, η Τζόρτζια Μελόνι απήχε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε σωστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, όπως και με όλα τα κράτη-μέλη. Είναι μία από τις αρχές μου, τις οποίες ακολουθώ πάντα. Το επόμενο εμπόδιο για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι το πιο δύσκολο. Η ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο είναι οριακή και τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Ισχυρίζεται ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με τους πράσινους, τους σοσιαλιστές και τους φιλελεύθερους. Αλλά πιθανότατα θα πρέπει να κοιτάξει και στην ακροδεξιά, υπό την Τζόρτζια Μελόνι, κάτι που θα διαταράξει τις ισορροπίες. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αν χάσει έστω και μία ψήφο, φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλάν B.